Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Μιλένα. Βρίσκομαι εδώ στο Μοναστηράκι, στον πεζόδρομο και είμαι σε ένα μαγαζί που έχει μόνο βινήλια. Είναι γεμάτο από συλλεκτικά κομμάτια. Έχω μαζί μου τη Μάντι που είναι το μαγαζιού εδώ. Μάντι μου, πλέον ο κόσμος, μου έλεγες και προηγουμένως, έχει αρχίσει να ξαναγυρνάει πάλι στο βινήλιο και στο δίσκο. Ναι, έτσι είναι. Καλώς ήρθατε στο Mr. Βινήλιος κιόλας. Γεια σου Μάντι, γεια σου. Ισχύει. Όλοι αρχίζουν και στρέφονται όχι μόνο στο βινήλιο, αλλά γενικά στο vintage. Θέλουν να αγοράζουν κομμάτια πλέον εποχής. Υπάρχει πλέον μια έντονη στροφή στον αναλογικό ήχο. Και κυρίως στο βινήλιο πλέον, τόσο σε παλιά βινήλια, όσο και σε καινούργιες εκδόσεις. Ναι. Μάντι, ο ήχος έχει εξελιχθεί όμως, έτσι. Έχουν μπει τα πρόσθετα, τα ψηφιακά συστήματα. Και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το αυτί τους να βρεθεί πάλι στις προηγούμενες δεκαετίες. Πες μας λίγα και πώς πάτε από πωλήσεις. Από πωλήσεις, μια χαρά. Βέβαια, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι πλέον υπάρχει και το ψηφιακό εμπόριο. Εκτός από τα φυσικά καταστήματα, το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχουμε πωλήσεις. Αλλά γενικά, επειδή έχουμε φτάσει, θεωρώ, στο πικ του ψηφιακού ήχου, είναι όλα πλέον απόλυτα προσβάσιμα για τους λάτρες της μουσικής, γίνεται πλέον η στροφή στον αναλογικό ήχο. Θέλουμε να πιάνουμε πράγματα, να νιώθουμε ότι θα ανοίξουμε ένα βινήλιο και θα δούμε το ένθετο μέσα. Θα ταξιδέψουμε σε άλλες εποχές. Τώρα το βινήλιο που μας δείχνεις, ποιο είναι? Αυτό είναι το 666 από Aphrodite's Child. Ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά συγκροτήματα, τα ψυχεδελικά. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι πολύ παλιά έκδοση. Και μου έλεγες ότι είναι συλλεκτικό κομμάτι εδώ, που το έχετε ουσιαστικά σε αποκλειστικότητες. Ναι, βεβαίως. Είναι της Vertigo. Είναι ένα από Μαντί, τα πιο αγαπημένα κιόλας. Οι νέοι στρέφονται, νομίζω, στο vintage. Το αγαπούν, επιστρέφουν σε αυτό. Βεβαίως. Το έχουν ακούσει κιόλας από τους γονείς τους κιόλας, ότι οι γονείς τους πιο παλιά αγοράζανε βινίλια. Είναι και η διαδικασία ότι το βάζανε στο pick-up και έτσι ακούγανε τις μουσικές τους. Και έτσι λοιπόν έρχονται και οι νέοι, αγοράζουν και καινούργια, περισσότερο και καινούργια βινίλια και καινούργιες εκδόσεις που έχουν και νέα ψηφιακή, νέα ειδική εξαρτησία. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε, ας πούμε. Οι εκδόσεις σημαίες της Blue Note για τους λάτρες της jazz είναι εξαιρετικές παραγωγές. Ναι. Εξαιρετικές παραγωγές. Μια χάρη, αν επιτρέπετε, ας πάμε πάλι στη γωνία που ήταν ο περατέρ, λίγο προς τα έξω, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι ημιυπόγειο να ξανασυνδεθούμε. Και αν μπορείς εσύ, όση ώρα μιλάμε, να βρεθείς πίσω από το pick-up και να μας βάλεις κάτι, να ακούσουμε τις επιλογές σου, ώστε να ακούσουμε το χρατσάνισμα αυτό το αρχικό που είχαμε όταν βάζαμε τη βελονίτσα πάνω και το άκουγες μέχρι να ξεκινήσει το κομμάτι. Θέλουμε να το νιώσουμε, έχουμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια και μην ξεχνάμε ότι η γενιά η δική μας, Μάντι, έχει μεγαλώσει με το χρατσάνισμα αυτό και με την αναμονή να μπει η βελονίτσα στο κομμάτι. Υπέροχη ήχη και ταξιδεύουμε έτσι σε άλλες. Στις νότες, ναι, βέβαια. Και μετά έγινε πολύ επαγγελματικό το όλο σύστημα. Πάμε. Τι ακούμε? Τίποτα ακόμα. Σε λίγο. Περίμενε. Θέλει λίγο υπομονή το pick-up. Μάντι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απόλαυση το μαγαζί με τους δίσκους.
Βλέπουμε soul, βλέπουμε blues, βλέπουμε jazz, βλέπουμε reggae, βλέπουμε rock, κλασική, νεότερη rock. Απίστευτα κομμάτια τα οποία μας έρχονται. Αν μπορούσε να μας βοηθήσει και η τεχνολογία, θα ακούγαμε πολύ καλύτερα. Είδατε. Αυτό να λέγεται. Η παλιά τεχνολογία μας βγάζει ασπροπρόσωπους, η καινούργια μας κάνει κοψίματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλούμε να πάτε όμως. Αξίζει. Αξίζει να επισκεφτείτε. Καλημέρα. 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 Μοναστηράκι λοιπόν. Στο Δισκάδικο, εκεί που συνδεθήκαμε πριν από λίγο. Και από το Δισκάδικο στον Κίκα Μαγιορκίνη, που εκτιμά